Καλά τα λέω. Μπράβο. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, εντάξει, καλησπέρα. Και καλώς όρισες και πίσω στην Ελλάδα κιόλας. Γιατί έχει νομίζω μια-δυο εβδομάδες που έχεις επιστρέψει από Βραζιλία. Ναι, το είδε. Τώρα είμαι εδώ, έχει 20 μέρες περίπου. Ούτε 18 μέρες περίπου. Τώρα θα είσαι full season, δηλαδή μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εδώ θα είσαι. Ναι, όχι, θα μείνω μέχρι άλλη μια εβδομάδα ακόμα. Ναι. 10 μέρες ακόμα και να γυρίσω πάλι Βραζιλία. Mm-hmm. Να δω εκεί τι μπορούμε να προσπαθούμε να φέρουμε εδώ στην Ελλάδα, Τουρκία και Ρουμανία. Mm-hmm. Και εκεί τώρα είναι ευκαιρία να πάρουμε παίκτες από Βραζιλία, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Και μόλις τελείωσε εκεί το πρωτάθλημα, ξεκινάει τώρα ο Βραζιλερό. Να δούμε τι να κάνουμε στη δουλειά. Στη δουλειά, στη δουλειά. Πάντως βρήκες το χρόνο χθες και ήσουν στο ΆΚΑ. Ένα γήπεδο στο οποίο έχεις χαρίσει εσύ νίκη στον Άρη επί της ΑΕΚ και είδες πάλι τον Άρη να κερδίζει με το ίδιο σκορ σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι και οι οπαδοί της ΑΕΚ και του Άρη και ουδέτεροι το απόλαυσαν. Ήταν ένα πολύ, πολύ ποδοσφαιρικό μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και πριν το παιχνίδι ήταν η μαμά και ο μπαμπά του Φαμπιάνο και εγώ προσπαθώ να το λέω όλα η ιστορία που έχουμε στην ομάδα και του λέω τα τελευταία φορά και, mm-hmm. και έχω βάλει δύο γκολ στη ζωή μου ήταν εδώ στο αυτό το στέδιο το ΆΚΑ και μου λέει ναι και μόλις ανεβάζω φωτογραφία κοίτα σήμερα να κερδίσουμε πάλι 1-2 ναι. Τι έκανε μετά 1-2 1-2 και εγώ λέω το είπα εγώ το είπα. Ήταν πάντως πολύ ωραίο ματς, εντάξει, νομίζω. Συμφωνείς και εσύ. Και γιατί. Και εδώ, είχε έναν ωραίο ρυθμό που έδωσαν οι δύο ομάδες. Ναι. Μπράβο, και οι δύο ομάδες, φίλε. Εχθές είδαμε ένα παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Με λέω με πάθος, με τρεξίματα, με ποιότητα, με φάσεις. Ήταν μπράβο, ένα ποδόσφαιρο πολύ ωραίο. Και εγώ πριν μίλησα εκεί στη ΟΤΕ. Εγώ το λέω και η δύο ομάδα χρειάζεται να πάρει το μάτι και η δύο ομάδα χρειάζεται να κερδίσει. Έχουν καλός παίκτη και να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Θεωρείς ότι ο Άρης πλέον είναι το φαβορί για την τρίτη θέση ή έχει ακόμα δρόμο? Γιατί εντάξει έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια αλλά έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα πλέον ο Άρης. Πιστεύω και να πάει. Πιστεύω και μπορούμε να πάρουμε τα τρίτη θέση. Και τώρα, άμα παίζουμε έτσι πως έπαιζε χθες με το ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω να κερδίσουμε σίγουρα. Mm-hmm. Και τώρα, okay, πρέπει να... Έτσι, τον δρόμο πρέπει να πάμε. Όχι να κάνουμε ένα παιχνίδι καλό και το άλλο παιχνίδι χάλι. Ναι. Πρέπει να πάρουμε μια γραμμή και να είμαστε εκεί πάντα, κατάλαβα. Εσύ πώς εξηγείς, Ντάρση, αυτή την εικόνα του Άρη? Κόντρα στον Μπας Γιάννα, δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η ομάδα και δυσκολεύεται πολύ απέναντι στις ομάδες που παίζουν κλειστά. Χθες οι συνθήκες, ο τρόπος που έπαιζε η ΑΕΚ ευνόησε τον Άρη. Ναι, εγώ το είδα το παιχνίδι και έχω δει άλλο παιχνίδι. Ναι. Τι λέμε, το παιχνίδι με Γιάννα. Mm-hmm. Okay, δεν είμαι προπονητής, εντάξει. Ναι. Μα καταλαβαίνω λίγο ποδόσφαιρο και μπορώ να πω. Εγώ δεν πειράζει τι λένε ο. Για μένα εκεί το πρώτο μήκο κοιτάει πάρα πολύ ο προπονητής. Ναι. Να παίζουμε Χάρι Λάου με τη Γιάννηνα και να με βάλει τρεις στόπερ. Σε παρακαλώ. Ναι. Η ομάδα πρέπει να είναι μπροστά. Και να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και... Okay. Βάλει ομάδα μπροστά. Βάλει ομάδα μπροστά. Γιατί να βάλει τρεις στόπερ τώρα. Okay, βάλει ένα δεκάρι και ποιος είναι ο δεκάρι. Ο Ιντιαγέ, με το Καμαρά μπροστά. Ναι, ο Μπαντού. Ο Μπαντού δεν παίζει εκεί. Ναι. Δεν παίζει. Ναι. Και μετά να μου βάζει, οκ. Τζάμπα ένα ημίκρο, χάσαμε. Κατάλαβε. Ένα μίκρο. Και μετά κάνει αλλαγές γρήγορα, οκ. Η ομάδα μέχρι να πάρει εκεί ξανά το παιχνίδι, πάει. Και η Γιάννηνα πίσω ήταν πάρα πολύ καλή φίλη. Εκεί δύο γραμμίζε, ναι. Εκεί κατάλαβε. Η Γιάννηνα δεν είναι και το είδα δύο-τρεις παιχνίδια από η Γιάννηνα. Είναι μια καλή ομάδα, πιστεύει με. Οργανωμένη είναι. Κατάλαβε, πίσω. Καϊστόπερ, τα μπακ, αυτούς το κέντρο
Ξέρεις όμως ότι το θέμα είναι αυτό το οποίο λες όντως για τα Γιάννη να ισχύει και ο Άρης έχει πρόβλημα γενικά απέναντι σε τέτοιες άμυνες. Ποια είναι η απάντηση απέναντι σε αυτές τις άμυνες? Αυτό είναι προπόνηση. Ναι. Αυτό είναι προπόνηση. Άμα βλέπουμε ο Καμαρά και πάει εκεί στο, όλη την ώρα στη πλάια και δεν μένει εκεί στην περιοχή. Άμα δεν έχουμε ένα δεκάρι και κάνει κίνηση και να βγαίνει, να πάρει την μπάλα, να κάνει ένα-ένα, ένα-δύο, shoot. Πώς να κάνουμε το πάση στο προκρινήτη? Δεν γίνεται. Αυτό είναι θέμα προπονητής. Προπόνηση. Δεν είναι όμως, Ντάρση, και θέμα το να έχεις ένα παίχτη απέναντι σε τέτοιες άμυνες. Μπορεί και αυτό, μας αυτό να, είναι της να κάνει την παραπάνω ενέργεια, αυτό που περίμενε ο Άρης τον Ιτούρμπε φέτος, αλλά η Ιτούρμπε δεν του το δίνει. Μπράβο, και αυτό. Ναι. Okay, μπορεί και ο Ιτούρμπε. Γιατί το έβαλε χτες ο Πάωμα? Γιατί δεν μπορεί να βάλει ο Πάωμα πριν αυτό το παιχνίδι με Γιάννη? Εσένα σ' άρεσε ο Πάωμα? Κατάλαβε. Okay, χτες ήταν καλός. Ναι. Εγώ το είδα χτες, ήταν πολύ καλός. Ναι. Αβοητήσε και ένα μαρκαρίσματο. Mm-hmm. Έκανε φάζα, προσπαθήσε να κάνει σούτ. Οκ. Ήταν καλό. Καλύτερο από το ήταν το Μπαντού. Ναι. Καλύτερο. Ήταν οι στές, ή και ο YouTube, ο YouTube προσπάθησε χτες, έκανε κάτι κίνηση και αυτά. Και ο Καμαρά χτες ήταν πολύ καλός. Μπράβο. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη του Άρη, πιστεύω συμφωνείς και εσύ, είναι ένας παίκτης που τον ξέρεις εσύ πολύ καλά, ο Φαμπιάνο και ο Μαντσίνη μπροστά. Αυτοί οι δύο νομίζω κάνουν διαφορά για τον Άρη. Είναι καλύτερος από το Σχιζάμα, είναι ο Μαντσίνη. Ναι. Okay, και ο Φαμπιάνο. Δεν είναι και γιατί εγώ το έφερα ο Φαμπιάνο εδώ. Εγώ ο Φαμπιάνο το ξέρω χρόνια. Ναι. Το ξέρω τι μπορείς να κάνει. Ο Φαμπιάνο πάντα να κάνει ένα παιχνίδι εκεί. Κατάλαβε. Δεν το βλέπει εσύ να κάνει ο Φαμπιάνο ένα παιχνίδι χάλια και πάλι καλός. Έτσι και έτσι. Θα είναι πάντα εκεί. Παλεύει, δουλεύει. Το κεφάλι πάνω. Ο Μανσίνη φέτος το καλύτερο παίκτη. Ναι. Φέτος το καλύτερο παίκτη. Πολύ εξελιγμένος. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι, μπράβο. Έχει πιστοσύνη. Αυτό που δεν έχει κάνει ο Ματέο. Εγώ μπράβο. Πάντα... Ναι. Ακριβώς. Ο Ματέο ξέρουμε εμείς και ξέρει μπάλα. Ναι. Μα άμα δεν δουλεύει. Να είναι και κάτι μέρα. Προσπαθεί να αλλάξει λίγο το. Το μυαλό και αυτά, πάει. Μα ξέρουμε εμείς και ξέρει πολύ πάνω. Μιας που πιάσαμε τους παίκτες ατομικά, πριν σε πάω σε μια άλλη ερώτηση πιο γενική, βλέπουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια ένα παίκτη σε μια θέση που την ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεξιού μπακ, τον Εμπακατά, τον Κογκολέζο που είχε φέρει ο Άρης. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής? Νομίζω ότι δείχνει θετικά στοιχεία. Είναι επιθετικός μπακ. Ναι, μπροστά. Εγώ θα πω ότι θυμίζει λίγο εσένα, γιατί σε αντίθεση με το Σούντγκρεν, χειρίζεται νομίζω καλά και το αριστερό του πόδι, αν και δεξιοπόδαρος, όπως και εσύ. Ναι. Εντάξει, πιστεύω και άμα το αφήνει τώρα λίγο να πάρει παιχνίδι, να πάρει λίγο χρόνο, ναι, τζόγο και αυτά, πιστεύω και μπορεί να ανεβαίνει το παιδί. Είναι μικρός, έχει 22 χρονών. Τώρα να μάθει σιγά σιγά πώς είναι το ποδόσφαιρο Ελλάδα. Τι πρέπει να παίξει, τι πρέπει να κάνει. Πιστεύω και μπορεί να ανεβάζει το παιδί. Μ' αρέσει εμένα, φίλε. Μ' αρέσει. Μετά από τόσο καιρό, μ' αρέσει εμένα να. Οκ, ο Σούντγκρεν είναι άλλο μπακ. Ναι. Είναι πιο πίσω, είναι δυνατό, είναι γρήγορο. Ναι. Σκύλο είναι. Ναι. Οκ. Μα και εμένα μ' αρέσει ο Βακά. Πάντως νομίζω ότι και εσύ καταλήγεις στο συμπέρασμα, γιατί είδαμε έναν Άρη χθες ο οποίος δεν σκόραρε στις ευκαιρίες που του δόθηκαν σε ροή αγώνα, βρήκε γκολ από κόρνερ και λίγο δώρο, να το πω έτσι, από τους παίχτες ΑΕΚ, ότι το γκολ είναι πρόβλημα για όλους τους παίχτες της ομάδας μπροστά. Ναι, φίλε, ναι, ξέρεις γιατί. Οκ, okay, άμα λέμε τώρα δεν έχουμε ένα κύλι, δεν έχουμε ένα φόρ. Και λέμε, άμα αυτό δεν έχει μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, σίγουρα θα γίνει ένα γκολ. Ναι. Δεν έχουμε. Ξέρεις. Μπορεί και εκτές πόσες κόντρα έκαναμε εμείς. Πολλές φορές. Ναι. Μπράβο. Τώρα, τα τελευταία φάση και να πρέπει να... Οκ, okay, το κεφάλι πάνω, λίγο υπομονή και αυτά. Εκεί πρέπει να βάλουμε, κατάλαβε. Εκεί πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Τώρα πάμε μία, δύο, τρία, μετά φίλε, πάει. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Γενικά με τον Μπούργκος πώς βλέπεις τον Άρη τον τελευταίο μήνα? Εντάξει, να δούμε, φίλε. Εγώ πρέπει να αφήσουμε λίγο να δούμε τι δουλειά να κάνει. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα
είναι προπονητάρα, η ομάδα τώρα είναι άλλη, πάω ο Μάντσος, ήταν και πρώτη. Τώρα οκ, okay, πρέπει να αφήνουμε λίγο και να δούμε. Εκεί πρέπει να ξέρουμε πώς κάνει μέσα από την κλίδα, πώς κάνει η κομμάτα και με αυτούς, πώς κάνει οργάνωση τακτική στην ομάδα. Δεν πάω εκεί στην προπόνηση, δεν ξέρω. Μα βλέπει το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε. Εκτές έκανε πολύ καλή. Έβαλε ομάδα σωστά. Τώρα με η Άννα έκανε μαλακίες. Κάτσε, ναι. Συγγνώμη το... Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει, θα το δούμε. Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο μπροστά του και είναι και ένα μήνα και στην ομάδα. Έχει κάνει λάθη, όπως είπες και εσύ. Και για μένα κάνει καμιά φορά λάθη και στη διαχείριση των αγώνων στη διάρκεια του. Τέλος πάντων, θα καμιά φορά και χρειάζονται και τα αποτελέσματα λίγο για να βοηθήσουν κάποιον να δουλέψει με ηρεμία. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, επειδή εντάξει και εσύ και ο Σάσα και γενικά εδώ πέρα στην πόλη, οι ξένοι μεταξύ σας και του Άρη και του Πάκου έχετε καλές σχέσεις. Θέλω να σε ρωτήσω αν μιλάς καθόλου με τον Ζαμπά, γιατί έχει προκύψει, φαίνεται, και στον Πάκου ένα θέμα με τον Βραζιλιάνο. Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει καθόλου στην τελευταία με τον Ζαμπά, αν έχεις κάποια επαφή. Φίλε, αυτό δεν θέλω, ούτε μπορώ να μιλήσω και δεν ξέρω καθόλου. Ναι. Ούτε θέλω να ξέρω, κατάλαβα. Ναι. Ξέρουμε εμείς και τι είναι το πρόβλημα το παιδί. Ξέρουμε ότι πάντα, άμα δεν αλλάζει εδώ το μυαλό, ξέρουμε εμείς. Δεν πάει πουθενά. Θα φύγει το καλοκαίρι, πιστεύεις? Και... εγώ πιστεύω να. Ναι. Έτσι πώς θα είναι. Ναι. Κατάλαβα. Ο Ντόγκλας είναι άλλο. Είναι και ο Ντόγκλας, ναι. Μπράβο. Ναι. Ο Ντόγκλας είναι άλλο. Δουλεύει, παλεύει. Είναι εκεί κατά προφεσιονάλ. Ναι. Είναι άλλο. Κατά σαν το Σάσα. Ο Σάσα είναι άλλο. Είναι... παλεύει, δουλεύει. Είναι πολύ... Ο Σάσα τρέχει και στον ύπνο του. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και την Κυριακή. Εντάξει, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Φιλιά, εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, τον Τολσενέτο.